πρόβλημα που βιώνουν τα περισσότερα σχολεία και ξεκίνησε από το δικό μας το σχολείο, που είμαστε σε μία... μας έχουν κάνει έξωση από το Δεκέμβριο και μετά, ας πούμε. Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βρούμε λύση μεταστέγασης για το σχολείο μας. Οι δήμαρχοι μας πετάνε από τον έναν στον άλλον. Δεν μας έχουν δώσει μια οριστική λύση. Η χρονιά κοντεύει να τελειώσει και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει τον Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουμε. Οι νεότερες πληροφορίες είναι ότι έχει αναλάβει ο Δήμος Θέρμης να βοηθήσει στο πρόβλημά μας, που από εκεί δεν έχουμε καμιά σίγουρη απόφαση στο κτηριακό μας, απλώς προσπαθούν και αυτοί να βρούνε κάποια λύση. Είμαστε σε μία πολύ άσχημη κατάσταση και ψυχολογική, με πολύ άγχος, δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο και πού θα βρεθούν τα παιδιά μας. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για το δικό μας το σχολείο, κοντά σε εμάς είναι και τα άλλα τα σχολεία, είναι και το πρώτο ΕΚ Πανοράματος, είναι και το ΕΚ του Κορδελιού, είναι και το ΕΚ Θέρμης και του Παύλου Μελά ακολουθεί, όλα, και το Αγίου Αθανασίου, όλα επηρεάζονται. Μπορεί να μην έχουν κτηριακά προβλήματα, αλλά αν κλείσει το ένα το σχολείο, πάνε όλα αλυσιδωτά και πέφτουν το ένα πίσω από το άλλο. Στην πλειοψηφία για όλα τα παιδιά, όχι αποθήκες, ούτε μαγαζιά. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε όλο υποσχέσεις, όλο ψέματα, όλο χτυπήματα στη πλάτη και καμία απόφαση γραπτή και σίγουρη ότι αύριο θα μεταστεγαστούμε σε ένα καινούριο σχολείο. Και αν δεν μεταστεγαστούμε σε άλλο σχολείο, θα πρέπει να γίνει διαμοιρασμός των παιδιών, που αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Δηλαδή, εμείς το Σεπτέμβριο, είτε θα είμαστε, δεν ξέρουμε πού θα είμαστε στο Δήμο Πηλαίας, θα είμαστε στο Δήμο Θέρμης ή θα είμαστε στα σπίτια μας, γιατί διαμοιρασμός δεν θα γίνει. Δεν θα το δεχτούμε εμείς να γίνει. Τέλος. Φτάνει ψέματα, φτάνει υποσχέσεις, τέλος. Και να μην μας φέρουν τα ουβόηκα το Σεπτέμβριο, επειδή το καλοκαίρι θα υπάρχει χιλιά αυτή που ναι, όλοι θα είναι σε κατασκηνώσεις. Δεν ξέρουμε τι βόμβα θα μας κάσει το Σεπτέμβριο. Ναι. Αυτό πολύ το φοβόμαστε. Θα είμαστε σε εγρήγορση και δεν θα μας σταματήσουμε τον αγώνα μας ακόμα και το 15 Αυγούστου. Μην μας το φέρουν τα ουβόηκα. Μπράβο!